Από την αρχή της πανδημίας και αμέσως μετά την έκδοση των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του COVID-19, ως δημόσια υπηρεσία και με ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους και στους υπόλοιπους πολίτες, στον χώρο του Δασαρχείου της Δράμας λάβαμε όλα τα μέτρα, λέει η Διευθύντρια Δασών Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Όποιος εισέρχεται στον χώρο μας, όποιος εισέρχεται στο δασαρχείο, καταθέτει τα στοιχεία του και θερμομετρείται. Φορά απαραίτητος μάσκα και κλείνει τηλεφωνικό ραντεβού για την διεκπεραίωση εργασιών που έχει. Η υπηρεσία μας από την έναρξη των μέτρων για τις δημόσιες υπηρεσίες έχει λάβει όλα τα μέτρα που χρειάζονται. Υπάρχει η δυνατότητα για τους πολίτες να στείλουν κάποια αιτήματα είτε ηλεκτρονικά είτε με φάξ και έτσι δεν είναι απαραίτητη η προσέλευσή τους στην υπηρεσία. Γίνεται και τηλεφωνική επικοινωνία όποτε χρειάζεται. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή αυτή η εξαποστάσεως εξυπηρέτηση, τότε οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται κατόπιν ραντεβού τις περισσότερες φορές, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν. Κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία υπάρχει ο συνάδελφος στο γραφείο του, ο οποίος τους θερμομετρεί και καταγράφονται τα στοιχεία τους, έτσι ώστε στην περίπτωση που θα έχουμε κάποιο κρούσμα να μπορούμε να κάνουμε ειχνηλάτιση. Αυτό το μέτρο θα το διατηρήσετε έως ότου κριθεί ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο? Ναι, παρότι η Δράμα είναι στην κατηγορία επικινδυνότητας 1, βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση και θα το διατηρήσουμε για όσο χρειαστεί.